Γεια σου, Σκορπιέ, και ευτυχισμένο το 2024. Καλώς ήρθες στις αιτήσεις σου προβλέψεις, όπου θα δούμε όλους τους τομείς τη ζωή σου για το 2024, να δούμε πώς θα πάει το πράγμα. Εγώ βλέπω εδώ πέρα ότι θα είναι μια πάρα πολύ θετική χρονιά για εσένα. Βλέπω ότι και θα ξεκινήσει πολύ δυναμικά, θα κάνει μια κυλίτσα, αλλά μετά σε αποζημιώνει, οπότε κρατήσου. Και μάλιστα μπορώ να σου πω ότι αυτή η κυλίτσα είναι πραγματικά μια κυλίτσα, ένα σχεδόν τίποτα για τους περισσότερους από εσάς. Θα το συζητήσουμε και στην πορεία, θα τα δούμε όλα ένα-ένα. Πάμε να ξεκινήσουμε από πλευράς ψυχολογίας, να δούμε πώς βλέπεις εσύ τη χρονιά, πώς τη βιώνεις, αν γουστάρεις, αν δεν γουστάρεις, αν ξενερώνεις, τι θα γίνει. Και από ό,τι φαίνεται τους πρώτους μήνες έχεις πάρα πολύ ενεργητικότητα, πάρα πολύ ένταση, πάρα πολύ φούρια, πάρα πολύ όρεξη, πάρα πολύ κινητικότητα. Έχεις και λόγους να γουστάρεις. Βλέπω ότι ασχολείσαι με καινούργια χόμπι, μπορεί να βρίσκεις νέα ενδιαφέροντα, βλέπω πάρα πολλές επικοινωνίες, βλέπω κίνηση ακόμα και σε ερωτικό, γκομενικό, συναισθηματικό επίπεδο, έτσι κάτι πολύ φλογερό, γρήγορο, ενθουσιώδες, παθιασμένο, που από ό,τι δείχνει ίσως αν είναι κάτι ερωτικό είναι στα πρώτα του βήματα. Τέλος πάντων, σε οποιαδήποτε περίπτωση και για οποιονδήποτε λόγο, αυτά που κάνεις εσένα σε κάνουν να νιώθεις πάρα πάρα πολύ όμορφα, γουστάρεις φουλ. Άρα λοιπόν, η ψυχολογία είναι πάρα πολύ ανεβασμένη μέσα στο πρώτο χρονικό διάστημα. Σε βλέπω να γουστάρεις σχεδόν κάθε μέρα, σε βλέπω να το χαίρεσαι γενικότερα και βλέπω ότι πολλοί από εσάς μέσα στο χρονικό αυτό πρώτο χρονικό, έλα, πώς λέγεται, διάστημα, ίσως να κάνετε και ορισμένες αταξίες, ίσως ορισμένες ατασταλίες, ίσως ορισμένες καταχρήσεις, ίσως τέλος πάντων να είστε λίγο πιο πολύ τσίρι μπιμ, τσίρι μπομ από όσο πρέπει. Η αλήθεια είναι ότι σας καθοδηγεί το πρώτο χρονικό διάστημα το πάθος, πολύ λίγο συμβουλεύεστε από ό,τι φαίνεται εδώ τη λογική σας, ό,τι του φανεί του λολοστεφανεί, αλλά το διασκεδάζεις. Από εκεί όμως πολλές φορές, όπως ξέρεις σκορπίδι μου, ξεκινάνε πολλά πράγματα. Μπορεί να αρχίσεις να πίνεις παραπάνω, μπορεί να αρχίσεις να μπουρδουκλώνεις τα μπούτια σου στα ερωτικά σου. Φαίνεται ότι η χαρά αυτή σιγά σιγά και όλα αυτά που κάνεις σιγά σιγά αρχίζουν και σε προβληματίζουν προς τη μέση της χρονιάς. Μιλάμε και για δραστηριότητες, μιλάμε και για ανθρώπους. Γιατί άλλο πράγμα, ή για ενδιαφέροντα δικά σου, μπορεί να μαζεύτηκαν πολλά, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι αυτό που σε κουράζει, μπορεί να κουράστηκες γενικότερα και σωματικά. Δεν είναι αυτό, δεν έχω καταλάβει επακριβώς τι είναι αυτό που σε κουράζει στα μέσα της χρονιάς και χρειάζεσαι λίγο χρόνο. Για πολλούς σας λέω, είναι τόσες οι επιλογές που κλατάρετε, που δεν ξέρετε τι να διαλέξετε. Και ξέρεις τι, όταν υπάρχει αυθονία επιλογών, είναι πάρα πάρα πολύ όμορφο αυτό, αλλά παράλληλα από μία φάση και μετά, πώς να το πω, δημιουργεί αυτή η ανάλυση του τι προτιμάς, με τι θα θέλεις να ασχοληθείς, τι σου αρέσει περισσότερο, αυτή η ανάλυση δημιουργεί και μία παράλυση, οπότε δημιουργεί και μία αναβλητικότητα, η οποία μετά δημιουργεί μία απογοήτευση. Οπότε για κάποιους μπορεί να είναι και αυτό. Για κάποιους άλλους, και ειδικότερα αν ο ενθουσιασμός αυτός υπάρχει στα ερωτικά σου και κάνεις πάρα πολλές γνωριμίες και περνάς πάρα πολύ ωραία και είσαι σε φάση dating, ίσως να ξενερώσεις, γιατί κάποια στιγμή θα πεις και βγαίνω με τον έναν και βγαίνω με τον άλλον και ωραία περνάμε, αλλά δεν νιώθω ότι κάποιος από αυτούς είναι ξεχωριστός, οπότε και πάλι είμαι μπόρι σαν το λεμπόρι και είμαι μπακούρι και εγώ πότε θα βρω έναν άνθρωπο της προκοπής και δεν ξέρω κι εγώ τι, οπότε κάπου υπάρχει έτσι αυτή η κυλίτσα που σου είπα και πριν, υπάρχει λίγη γκρίνια στη μέση της χρονιάς. Υπάρχει και μία έλλειψη κινητικότητας, θέλω να σου πω, που μου κάνει μεγάλη εντύπωση, ειδικότερα εφόσον πιο πριν σε βλέπω τόσο πολύ δραστήρια και δραστήριο. Για κάποιους μπορεί να μας δείχνει ότι υπάρχει κάποιος τραυματισμός, κάποιο χτύπημα, κάποιο συνεχόμενο hangover, το οποίο επίσης ρίχνει τη διάθεση. Και για κάποιους άλλους μπορεί ο λόγος που είσαι τόσο ενθουσιασμένη και ενθουσιασμένος είναι ότι έχεις λάβει πολύ θετικά νέα, μπορεί να είσαι έγκυος, να γουστάρεις, να έχεις μπει σε αυτό το κλίμα με πολύ πολύ χαρά.
Αλλά παρόλα αυτά, ίσως ξέρεις, όσο πλησιάζουν οι μέρες, ας πούμε, του τοκετού, μπορεί να αρχίσεις να μου βαραίνεις, να μην χρειάζεται να κουνιέσαι πολύ, να μην πρέπει μάλλον να κουνιέσαι πολύ κτλ. Κτλ. Βεβαίως, σε αυτή την περίπτωση εύχομαι και βλέπω ότι όλα θα πάνε καταπληκτικά. Οπότε μη μου αγχώνεσαι. Λοιπόν, και όπως σας είπα και πριν, στο τέλος της χρονιάς υπάρχει αποζημίωση. Στο τέλος της χρονιάς, και όταν λέω το τέλος, δεν εννοώ Δεκέμβριο. Εννοώ μετά από Ιούνιο-Ιούλιο, θα σου έλεγα. Βλέπω ότι υπάρχει αποζημίωση, υπάρχει δικαίωση, υπάρχει νέα δουλειά, υπάρχει νέα αγάπη, υπάρχει αυτό που ο καθένας από εσάς πραγματικά χρειάζεται και λαχταράει η ψυχή του. Για πολλούς, βεβαίως, η αλήθεια είναι ότι βλέπω ότι υπάρχει ένα νέο άτομο με το οποίο ασχολείσαι. Είπαμε και πριν ότι για κάποιους αυτό είναι ένα νέο μέλος στην οικογένεια. Για πολλούς όμως είναι ερωτικογκομενικό συναισθηματικού ενδιαφέροντος. Και όπως καταλαβαίνεις, αυτό σε κάνει έτσι να ονειροπολείς, να χαίρεσαι, να βιώνεις το νέο σου κύκλο, να νιώθεις περίεργο αυτό, ενδιαφέρον όμως θα το εξηγήσω αργότερα όταν θα μιλάμε για τα ερωτικά σου, να νιώθεις μια ασφάλεια, να νιώθεις μια γαλήνη, μια αρμονία, ότι συμβαίνει επιτέλους κάτι όχι απλά όμορφο, αλλά κάτι αρμοστό, θα σου έλεγα καλύτερα. Λοιπόν, τώρα, εφόσον η ψυχολογία φαίνεται ότι θα είναι καλή, θα είναι αρκετά καλή, μόνο εκεί που θα μπουρδουκλωθείς λιγάκι, θα ψιλοπέσει, αλλά δεν είναι κάτι που θα σε στενοχωρήσει επακριβώς. Είναι κάτι που θα σε ψιλοβασανίσει εγκεφαλικά, θα σε ταλαιπωρήσει, όπως για παράδειγμα όταν βγαίνουμε, ας πούμε, με δύο αγόρια, μας αρέσουν και τα δύο, εντάξει, κανένα από τα δύο δεν είναι άντρας, είναι και τα δύο αγόρια βέβαια, μας αρέσουν και τα δύο, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, δεν ξέρουμε ποιο να διαλέξουμε, βλέπουμε τον εαυτό μας να ζει μια φάση που δεν γούσταρε να ζει και τέλος πάντων το πράγμα παίρνει την κάτω βόλτα. Δεν ξέρω, παιδιά, για τον καθένα θα είναι τελείως διαφορετικό, θα προσπαθήσω εγώ να το ερμηνεύσω σε όσες το δυνατόν περισσότερες δυνατές εκφάνσεις για να το καταλάβουμε. Αυτό όμως που θέλω να καταλάβεις είναι ότι είναι μια χρονιά χαράς, ενθουσιασμού, επιλογών, ευκαιριών και, όπως είπαμε και πριν, ανταπόδοσης, αποζημίωσης. Okay, θα γουστάρεις, σου λέω, έχεις κάτι να περιμένεις εσύ εδώ πέρα, Σκορπιέ. Λοιπόν, τώρα πάμε να δούμε λίγο τα επαγγελματικά και τα πρακτικά θεματάκια. Για κάποιους φαντάζομαι ότι αυτή η χαρά που βλέπω με την οποία χώνεσαι στο 2024 μπορεί να έχει να κάνει με τα επαγγελματικά σας, ειδικότερα αν τα επαγγελματικά είναι κάτι που σας ενθουσιάζει. Βέβαια αυτό δεν το βλέπω για πολλούς. Αν όμως σας ενθουσιάζει και έχει να κάνει με πολύ κόσμο, με επικοινωνίες και τέτοια πραγματάκια, βλέπω ότι ίσως να έχει να κάνει με τα επαγγελματικά σας. Καταλαβαίνω ότι από Σκορπιό μεριά στα επαγγελματικά, στο μεγαλύτερο μέρος της χρονιάς, δεν θα επηρεαστείτε αρνητικά ούτε θετικά. Όμως μου δείχνει ότι πάλι από Ιούνιο και μετά, θα σου έλεγα για τους περισσότερους, μπορείς να περιμένεις μια καινούρια επαγγελματική ευκαιρία, ένα χρηματικό ποσό, μια αποζημίωση πλάκα πλάκα, κανονική, χρηματική, okay, από κάτι, δεν ξέρω τι, ένα επίδομα, ένα κάτι παραπάνω. Για πολλούς όμως βλέπω ότι είναι μια καινούρια συνεργασία, μια καινούρια δουλίτσα, μια καινούρια ευκαιρία. Οπότε αν κάτι τέτοιο σε ενδιαφέρει, φόρτσαρε, γιατί όπως σου είπα και πριν, από τα μέσα στην ουσία της χρονιάς και μετά, ίσως να, όχι ίσως, υπάρχει μεγαλύτερη εύνοια, πολύ αυξημένες πιθανότητες να έχεις την ευκαιρία που θα ήθελες και που ζητάς. Λοιπόν, λίγα πραγματάκια λοιπόν για τα επαγγελματικά σου μου βγάλε από εδώ για να είμαστε ειλικρινείς. Και η αλήθεια είναι ότι το κυρίως ζουμί μου το έχει βγάλει στα κοινωνικά σου, θα σου πω, θέματα. Συναισθηματικά, ερωτικά, ναι, εννοείται, εγκομενικά εννοείται, αλλά παράλληλα μου βγάζει, σου λέω, και τα κοινωνικά σου γενικότερα θέματα, οι άνθρωποι που είναι γύρω σου, ακόμα και οι απλές γνωριμίες που υπάρχουν στη ζωή σου. Αυτά φαίνεται ότι, όχι σε αυτά θα αφοσιωθείς, δεν είναι θέμα προτεραιότητων. Μάλλον όλα τα άλλα θα έχουν μπει σε μια ροή, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Έχεις βάλει όλα τα άλλα σε μια ροή, είσαι γυναίκα και άντρας του κεφιού και δεν υπολογίζεις, γουστάρεις να περνάς καλά. Βλέπω λοιπόν ότι θα το διασκεδάζεις, θα είσαι με ανθρώπους, πάρα πολλές επικοινωνίες, πάρα πολλές γνωριμίες, πάρα πολλοί κόσμος
εδώ πέρα, ειδικότερα για το πρώτο μισό και πάλι της χρονιάς, γιατί στο δεύτερο μισό, όπως σου είπα και πριν, φαίνεσαι να εστιάζεις προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, προς μια συγκεκριμένη γνωριμία, ένα άτομο με ονοματεπώνυμο. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι υπάρχουν πολλές επιλογές στα κοινωνικά σου θέματα, οπότε καταλαβαίνω ότι θα υπάρχει και μια περίοδος διαλογής, η οποία μπορεί να είναι αυτή ακριβώς η περίοδος, όπως είπαμε και πριν, που θα σε μπουρδουκλώσει, που θα σε βάλει σε διαδικασία υπερανάλυσης, που θα σε βάλει σε διαδικασία αυτοαμφισβήτησης, που θα σε βάλει στη διαδικασία να ενδεχομένως να απορρίψεις και ορισμένα άτομα, να ξενερώσεις που οι πιθανές επιλογές δεν είναι και τόσο αρεστές, ας πούμε, σε σένα, ή ακόμα και αν είναι αρεστές, καμιά φορά ξέρεις, απλά δεν κάθεται το πράγμα. Στο ενδιάμεσο σίγουρα θα έχεις περάσει πάρα πολύ όμορφα, να ξέρεις. Σε βλέπω να πηγαίνεις for wining and dining, σε βλέπω να τα πίνεις, σε βλέπω να τα τρως. Ξαναλέω, προσοχή λίγο στις καταχρήσεις. Βλέπω ότι ειδικότερα το πρώτο, τι να σου πω, εξάμηνο, παιδιά, με έμφαση στο πρώτο τρίμηνο, βλέπω ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να κάνεις αταξίες σε όλα τα επίπεδα, κακές συνήθειες, κακές συμπεριφορές, αταξίες με διάφορους εκεί γύρω, και τον καθένα θα είναι διαφορετικό, καταχρήσεις, ακόμα κι αν είσαι έγκυος, μπορεί κάπου, ρε παιδί μου, ναι, μεν να φροντίζεις πάρα πολύ, αλλά να βλέπεις ότι, ας πούμε, αυτό το καταραμένο το τσιγάρο δεν μπορείς να το κόψεις και τόσο πολύ, κατάλαβες, θέλω να σου πω. Κάτι φαίνεται εδώ πέρα να... Πώς σου πω, όταν μπαίνεις στη διαδικασία να βάλεις τη λογική σου, εσύ, μόνη σου και μόνος σου, βέβαια υπάρχουν και κάποιοι άλλοι άνθρωποι που μπορεί να σου μιλήσουν από ό,τι φαίνεται εδώ, αλλά όταν θα βάλεις τον εαυτό σου στην διαδικασία με λογικό τρόπο να κρίνεις, να σκεφτείς, να δεις τον τρόπο που δρούσες πιο πριν, βλέπεις και από μόνος σου ή από μόνος σου ότι είναι λίγο extreme σε ορισμένα σημεία και όχι σε όλα. Θα σκεφτείς δηλαδή ότι πω πω ρε γαμώτο, ήπια λίγο παραπάνω, ή πω πω ρε γαμώτο, τώρα έχω καθυστέρηση 4 μέρες και δεν ξέρω αν είναι ο Μάκης ή ο Τάκης, που και τους δύο τους ξέρω ένα μήνα, ξέρω εγώ, ή 2 ή 3, και με κανέναν από τους δύο δεν έχω σχέση. Δηλαδή όταν θα έρθουμε αντιμέτωποι με τα δεδομένα, με τη λογική, με την απόφαση, με την απόλυτη και τελειωτική επιλογή, θα δυσκολευτούμε. Εντάξει, θα δυσκολευτούμε. Λοιπόν, βλέπω ότι ακριβώς όπως σου είπα, ακριβώς επειδή σου είπα και πιο πριν, υπάρχει μια περίοδος διαλογής. Ναι, μεν υπάρχουν πολλά άτομα, αλλά δεν περνάνε όλα στο πρώτο σου περιβάλλον. Δεν επιτρέπεις σε όλους να μπουν, ας πούμε, στη ζωή σου. Είναι πάρα πολύ λογικό αυτό. Όμως από ό,τι καταλαβαίνω, στην πορεία βρίσκεις κάποιους ανθρώπους και διαλέγεις και κάποιους ανθρώπους από αυτούς που υπήρχαν και πιο πριν ενδεχομένως στη ζωή σου. Βλέπεις ποιοι ταιριάζουν καλύτερα στην καρδούλα σου, με ποιους νιώθεις μεγαλύτερη οικειότητα, ποιοι τέλος πάντων μπορούν να λέγονται φίλοι πραγματικοί, με ποιους μπορείς να κάνεις μια ουσιαστική παρέα, και όχι μόνο να είχαμε να λέγαμε. Φαίνεται λοιπόν ότι θα μείνουνε κάποιες από αυτές τις γνωριμίες και θα κάνεις περισσότερη παρέα μαζί τους, και μάλιστα εμένα μου δείχνει εδώ πέρα και όμορφη παρέα. Ίσως κάποια από αυτές τις γνωριμίες να ξεχωρίσει σε σημείο που πραγματικά γίνεται η μία και μοναδική επιλογή, ίσως να εμφανιστεί και ένα καινούριο άτομο. Δηλαδή, εγώ τι θέλω να σου πω τώρα. Ενώ σου έχω εξηγήσει ότι βλέπω ένα ξεχωριστό άτομο με το οποίο ασχολείσαι, ξαναλέω, μετά από 6ο μήνα, κάποια στιγμή, 6ος, 7ος, 8ος, 9ος, 10ος, όλοι αυτοί οι μήνες παίζουν πάρα πολύ, ενώ βλέπω αυτό το άτομο δεν ξέρω ακριβώς πότε εμφανίζεται. Μπορεί να εμφανίζεται, θέλω να πω, και λίγο πιο πριν, και απλά μέσα από τις διαδικασίες να το ξεχωρίζει ή να σε ξεχωρίζει, μπορεί όμως και όχι. Okay. Προσοχή σε αυτό. Όταν όμως αυτό το άτομο έρθει κοντά σου, θα δεις ότι κάπως ταιριάζεται. Για κάποιους αυτό το άτομο είναι λέοντας, δεν θα είστε όλοι οι άνθρωποι εκεί έξω, όλοι οι σκορπιοί που θα ασχοληθείτε με λέοντες. Okay, μην μου μπερδευτείτε, δεν θα είναι για όλους λέοντας. Για κάποιους όμως μπορεί να είναι λέοντας ή να έχει κάποιο πλανήτη στο λέοντα, ή τέλος πάντων να βγάζει πάρα πολύ αυτή την ενέργεια του περήφανου, του ανθρώπου, του κατακτητή, να έχει μια ξεχωριστή γοητεία, είναι πολύ δυναμικός, οπότε βγάζει, ας πούμε, αυτό το roar
των λιονταριών. Βγάζει επίσης και πάρα πολύ έτσι ερωτισμό. Έχει πάθος αυτός ο άνθρωπος, φαίνεται και πρικισμένος έτσι όπως τον βλέπω εγώ τώρα από εδώ μακριά. Οπότε είναι καλή φάση, είναι μια πολύ καλή περίπτωση που έχει πάρα πολλά συστατικά πολύ πολύ θετικά. Στα ερωτικά λοιπόν, ενώ στην αρχή φαίνεσαι περισσότερο να ψαρεύεις στην ελεύθερη και ανοιχτή θάλασσα, βλέπω ότι στην πορεία γίνεσαι πιο... έρχεσαι πιο κοντά με αυτό το άτομο. Για πολλούς λοιπόν βλέπω ότι θα υπάρξει μια έναρξη μιας σχέσης μέσα στο 2024. Σίγουρα θα ξεκινήσει ένας κύκλος με αυτόν τον άνθρωπο και αν είναι καλή περίπτωση πράγματι εύχομαι να γίνει και μια συντροφική επαφή, μια υγιή συντροφική σχέση. Εδώ πέρα σίγουρα μου δείχνει πάντως την έναρξη ενός κύκλου. Στο λέω απλά και ξεκάθαρα. Εδώ πέρα ξέρω ότι μέσα στο 2024 θα ασχοληθείς με κάποιο ονοματεπώνυμο. Στο τέλος. Λοιπόν, τι άλλο στα ερωτικογκομενικό συναισθηματικά σου? Όταν θα μπουρδουκλωθείς που σου είπα πριν, όταν δεν θα νιώθεις και πάρα πάρα πολύ καλά, βλέπω ότι θα υπάρξουν άνθρωποι που θα σε στηρίξουν. Γι' αυτό σου είπα πριν ότι δεν έχει να κάνει μόνο με τα γκομενικά σου εδώ πέρα, έχει να κάνει και με τα κοινωνικά σου πάρα πολύ. Θα βρεις ανθρώπους ακόμα και καινούριους, δηλαδή καινούριες γνωριμίες που θα σε στηρίξουν και έτσι θα δέσετε όταν θα βρεις τον εαυτό σου εκτεθειμένο ή εκτεθειμένη. Okay. Δεν χρειαζόταν το εκτεθειμένο, χρειαζόταν απλά το εκτεθειμένο. Γιατί είπαμε για τον εαυτό μας. Τέλος πάντων, αυτοκριτική, συνέχεια. Αυτό θα κάνεις και εσύ βέβαια. Εκεί πέρα θα κάνεις μια αυτοκριτική. Βεβαίως παράλληλα θα προσπαθείς να υπερασπιστείς τη θέση σου. Την ώρα όμως που θα βλέπεις και εσύ τα κακό σκήμενα, θα βλέπεις τι έχει πάει λάθος. Οπωσδήποτε μου δείχνει ότι θα έχετε μια νέα αγάπη εδώ. Για κάποιους είναι ένα παιδί που ίσως και να γεννηθεί λέοντας μιας που τα αναφέραμε. Βλέπω ότι θα υπάρξει ειδικότερα προς το τέλος του χρόνου από έκτο και μετά, ξαναλέω, δεν θα κουραστώ να το λέω, ελπίζω να μην κουραστείς να τα ακούς. Θα υπάρξει περισσότερο συνέστημα στη ζωή σου από ό,τι πιο πριν. Πιο πριν η αλήθεια είναι το συνέστημα ψηλό απουσιάζει, όχι απόλυτα. Αλλά τέλος πάντων δεν είναι η βασική ενέργεια που βλέπουμε εδώ. Βλέπουμε περισσότερο το πάθος, βλέπουμε περισσότερο τον ενθουσιασμό, βλέπουμε περισσότερο την εξερεύνηση, τις εμπειρίες, τις δραστηριότητες, εσένα ακίνητη και ακίνητο, να μην βάζεις καθόλου κόλο κάτω, να περνάς πάρα πάρα πολύ ωραία. Μετά κάπως ισορροπείς θα λέγαμε, κάνεις μια πιο ξεκάθαρη επιλογή, οπότε τα πράγματα είναι πολύ θετικά. Τώρα σε πνευματικό επίπεδο... μου έχει κάνει πάρα πολύ εντύπωση το 2024, γιατί τα περισσότερα ζώδια που έχω κάνει μέχρι στιγμής δεν μου έχουν βγάλει και πολύ 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 δυνατή πνευματική ενέργεια. Φυσικά πάντα βρισκόμαστε σε αυτόν τον πνευματικό δρόμο, σε αυτό το πνευματικό μονοπάτι. Ειδικότερα εμείς που είμαστε καιρός αυτό το κανάλι, η αλήθεια είναι ότι το έχουμε κάνει μέρος της πραγματικότητάς μας. Εδώ δεν μου δείχνει ότι θα έχουμε έναν ξεκάθαρο πεφωτισμό μέσα στο 2024. Θα το ζήσουμε πάρα πολύ γίνα, όμορφα, σε σημεία. Θα το ζήσουμε και κάπως παιδικά, ανάλαφρα. Βλέπω ότι θα κάνεις αρκετές φορές μέσα στη χρονιά επαφή με μια νεότερη εκδοχή του εαυτού σου, ακριβώς επειδή θα περνάς πάρα πολύ όμορφα και θα κάνεις ό,τι σου γουστάρει και θα ενθουσιάζεσαι. Βλέπω ότι θα νιώσεις μεγάλη οικειότητα και με αυτά τα άτομα. Οπότε καταλαβαίνω ότι και το heart chakra μας, το τσάκρα της καρδιάς θα ενδυναμωθεί, το δείχνουν και οι κάρτες σου. Οπότε με μία λογική υπάρχει εδώ πέρα μια πνευματική διεργασία που συμβαίνει, απλά γίνεται σε ένα πιο γήινο επίπεδο, καλό μου σκορπίδι. Εν κατακλείδη, καλό μου σκορπίδι, αυτό που βλέπουμε μέσα στο 2024 είναι εσένα να περνάς τη φάση σου, να περνάς πάρα πολύ όμορφα, ειδικότερα όπως είπαμε τους πρώτους μήνες. Βέβαια βλέπουμε τους πρώτους μήνες επιπόλαιες κινήσεις, επιπόλαιες επιλογές. Βεβαίως αυτό εξαρτάται και από το πόσο καλό κορίτσι ή καλό αγόρι είσαι, αλλά τέλος πάντων για κάποιους ξεκάθαρα δείχνει τέτοιου τύπου ενέργεια.
Βλέπουμε λοιπόν ότι στην αρχή υπάρχει πάρα πολύ κίνηση και ενεργητικότητα. Ίσως αυτή η κίνηση να δημιουργεί κάποια λάθη, το πάθος που γίνεται λάθος. Στην πορεία βλέπουμε ότι, όπως είπαμε, κάπως έρχεσαι και σοβαρεύεσαι λιγάκι. Λες, κάτσε να δούμε τι κάνουμε εδώ. Εκείνη την περίοδο φαίνεται ότι υπάρχει και μια στασιμότητα, μια αναβλητικότητα, αλλά παράλληλα και μια, πώς σου πω, δημιουργία αντίληψης μιας πραγματικότητας. Τέλος πάντων, βλέπεις τον εαυτό σου, κρίνεις για εσένα, επιλέγεις αναλόγως. Απλά μου κάνει πάρα πολύ στάσιμη το μεσαίο χρονικό διάστημα. Τα πράγματα ίσως να νιώθεις ότι δεν κινούνται έτσι ακριβώς όπως τα θες. Όμως, όπως είπαμε, προς το τέλος της χρονιάς και ξανά προς τη δόξα τραβάς, βλέπω ότι σου δίνεται έξτρα ενέργεια, ότι και πάλι θα έχεις λόγους έτσι να ονειρευτείς, να φανταστείς, να ονειροπολήσεις και πάλι θα έχεις λόγους να γουστάρεις πάρα πολλούς και να κινηθείς. Δεν σε βλέπω απαραίτητος να κινείσαι με τα μπούνια στο τέλος της χρονιάς, δεν σε βλέπω να τρέχεις κιόλας, δηλαδή σε σχέση με την αρχή της χρονιάς, σε βλέπω πιο settled, σε βλέπω πιο ήρεμη και ήρεμο. Το settled εντωμεταξύ δεν είναι αυτή η λέξη, αλλά τέλος πάντων, πιο εδρεωμένη και εδρεωμένο, ας πούμε. Δεν χρειάζεται να τρέχεις πάνω κάτω και να ψάχνεις και να... πώς να σου πω, δεν σε ενδιαφέρει πια να είσαι μέσα σε όλες αυτές πια τις εμπειρίες και σε όλες αυτές τις δραστηριότητες. Κάνεις μια διαλογή και λες, οκ, okay, αυτά μου ταιριάζουν, αυτά κρατάω, εδώ αποφασίζω να δώσω το χρόνο μου, ακόμα και αν έχει να κάνει με ένα χόμπι. Κατάλαβες τι θέλω να σου πω? Πιο πριν μπορεί να είσαι σε μια φάση αναζήτησης, δοκιμάζω το ένα, δοκιμάζω το άλλο. Γενικότερα υπάρχει αυτή η λογική του μπουφέ εδώ πέρα, με όποιον τρόπο και αν το δεις. Είτε το δεις ότι ο μπουφές περιέχει γκομενάκια, είτε το δεις ότι ο μπουφές περιέχει χόμπι, είτε το δεις ότι περιέχει ενδιαφέροντα, είτε δεις ότι περιέχει επιλογές ακόμα και επαγγελματικές για κάποιους από εσάς. Ειδικότερα, ξαναλέω, αν το επάγγελμά σας έχει να κάνει με PR, με κοινωνικά, πώς το λένε, αν έχει να κάνει τέλος πάντων με ανθρώπους και ανθρώπινες επαφές. Τι έλεγα εγώ, δεν θυμάμαι καθόλου πια. Κάτι ήθελα να πω όμως. Γαμώτη μου, κλασικά πράγματα, Σκορπιέ. Ειδικά αν είσαι εδώ μαζί μου καιρό, έχεις δει να το ξαναπαθαίνω, αυτό είμαι σίγουρη, γαμώτο. Αλλά κάτι ήθελα να πω για αυτό το 7 of Cups εκεί πάνω. Anyway, επί πολλές επιλογές, καταχρήσεις, αταξίες στην αρχή, μετά τα κεφάλια μέσα, αλλά όχι επειδή κάποιος μας επέβαλε κάτι τέτοιο. Ακριβώς όμως επειδή εσύ βλέπω ότι πειθαρχείς τέλος πάντων τον εαυτό σου, υποτάσσεις τα πάθη σου εκεί που νιώθεις ότι έχουν ξεφύγει, ότι μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα, και ακριβώς γι' αυτόν τον λόγο στην πορεία ηρεμείς, εξημερώνεσαι, μπαίνεις σε έναν νέο δρόμο, θετικό δρόμο για σένα, φρέσκο, χωρίς ας πούμε και κατάλοιπα από την προηγούμενη περίοδο, αλλά χωρίς και τις κακές αυτές, δεν μπορώ να πω καν συνήθειες, γιατί δεν είναι ακριβώς τις συνήθειες. Είναι αταξίες, είναι δοκιμάζεις. Α, ναι, για το μπουφέ μιλούσα, βρε παιδί μου. Ο μπουφές, ναι. Έχεις ένα μπουφέ λοιπόν, έχεις διάφορες γεύσεις, σε πιάνει το στομάχι σου, για να το πούμε λίγο πιο απλά. Τα δοκιμάζεις όλα, σε πιάνει το στομάχι σου, έχεις τα προβληματάκια σου, αλλά μετά όλα βρίσκεις ποια είναι η δικιά σου η γεύση. Βρίσκεις λοιπόν και το δικό σου άτομο, τουλάχιστον 60% των Σκορπιών βλέπω ότι θα ασχοληθείτε με ένα συγκεκριμένο άτομο και θα ασχοληθεί και αυτό το άτομο με εσάς, γιατί υπάρχει έλξη, γιατί υπάρχει οικειότητα, γιατί υπάρχει ρομαντισμός εδώ πέρα. 60% τουλάχιστον σου λέω. Από Ιούνιο και μετά. Γενικότερα από Ιούνιο και μετά μπορείς να περιμένεις να υπάρχουν διάφορες ευκαιρίες εδώ πέρα. Πιο πριν βλέπουμε περισσότερο τις επιλογές, πιο μετά βλέπουμε περισσότερο τις ευκαιρίες. Πρώτο εξάμηνο επιλογές, δεύτερο εξάμηνο ευκαιρίες. Στο ενδιάμεσο μία παύση, γιατί δεν ξέρεις τι να κάνεις επί της ουσίας. Okay. Μια πάρα πολύ καλή χρονιά για σένα, μια χρονιά πολλών γεύσεων, πολλών εμπειριών. Μια χρονιά η οποία
μπορεί για τους περισσότερους να μην προσφέρει μια ουσιώδη αναβάθμιση, αλλά καλό θα δείτε, καλό θα είναι να δείτε και ζώδιο και οροσκόπο, αλλά και σελήνη, γιατί μπορεί κάπου αλλού να έχει τρελή άνοδο και οι ενέργειες όλες μαζί θα παίξουν ρόλο, όχι μόνο η μία ή μόνο η άλλη. Οπότε καλό θα είναι να δείτε, παιδιά, και τα τρία, γιατί μπορεί σε ένα άλλο, σε έναν άλλο πλανήτη σας να υπάρχει εύνοια και σε άλλες χρονικές περιόδους, σε άλλα κομμάτια και τομείς της ζωής σας. Οπότε είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό να μπορείτε να εκμεταλλευτείτε όλες αυτές τις ευκαιρίες, να εκμεταλλευτείτε τον άνεμο όταν ξέρετε ότι είναι ούριος, όταν είναι για εσάς, όταν σας πηγαίνει εκεί που θέλετε. Οκ, κοιτάξτε τα και τα τρία. Εδώ πέρα λοιπόν δεν μας δείχνει και τόσο πολύ την λογική της ανόδου, αλλά μας δείχνει τη λογική του ότι θα αποζημιωθείς, θα λάβεις κάτι ξεχωριστό, οπωσδήποτε, κάτι που θα σε κάνει να νιώσεις γλυκά, να νιώσεις όμορφα, να νιώσεις οικεία, να νιώσεις αγάπη, να νιώσεις ένα ενδιαφέρον, να νιώσεις ότι κάτι, θα το νιώσεις από την αρχή ότι κάτι είναι ξεχωριστό. Κάτι ξεκινάει αυτό τον κύκλο. Σου δίνει λοιπόν αυτή την ευκαιρία να ξεκινήσεις ένα ξεχωριστό κύκλο, ο οποίος προφανέστατα στην πορεία θα οδηγήσει σε κάποιο τύπου αναβάθμιση. Δεν ξέρω πια. Για κάποιους μπορεί να είναι η αναβάθμιση της οικογενειακής σας κατάστασης. Στην πορεία, όχι τώρα σε αυτές τις κάρτες. Εγώ βλέπω τους τελευταίους μήνες ξεκινάει ο κύκλος. Οπότε φαντάζομαι μέσα στο 2025 θα δούμε πώς θα πάει αυτός ο κύκλος για εσένα. Στην ουσία, στο δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο του βήμα. Εδώ πέρα βλέπουμε το πρώτο βήμα, αλλά το πρώτο βήμα αυτό είναι δυνατό, είναι καθοριστικό, ριζώνει. Οπότε δεν βλέπουμε την τεράστια αναβάθμιση για τους περισσότερους από εσάς από Σκορπιό, ξαναλέω, μεριά, αλλά βλέπουμε ξεκάθαρα ότι είστε σε μία διαδικασία, ξεκάθαρα ότι περπατάτε έναν δρόμο και ξεκάθαρα ότι θα έχετε και την ευκαιρία για αναβάθμιση. Okay. Αυτό μου δείχνει εδώ. Λοιπόν, Σκορπίδι μου, εγώ σου εύχομαι αυτή η χρονιά να σου δώσει ό,τι πραγματικά επιθυμείς. Βλέπω ότι κάτι θα σου δώσει. Είναι απολύτως δεδομένο ότι κάτι θα πάρεις εδώ. Είτε είναι απόγονος, είτε είναι αίσθημα, είτε είναι μια πολύ πολύ καλή επαγγελματική ευκαιρία την οποία θέλεις και μπορείς να αγαπήσεις σαν να είναι ο γκόμενός σου. Σε κάθε περίπτωση έχεις λαμβάνει εδώ πέρα, κάνε, όχι ούτε κάνει πια υπομονή, εδώ πέρα δεν χρειάζεται κάνεις υπομονή, κάνε τα γούστα σου όπως θα τα κάνεις ούτως ή άλλως, να περάσεις πάρα πολύ ωραία. Άμα κάνεις αταξίες και ψιλοκαταχρήσεις, φρόντισε το λίγο, εντάξει, μην ξεφύγουμε εντελώς. Εύχομαι να έχεις πάρα πολύ ωραίες κοινωνικές αλληλεπιδράσεις μέσα στο 2024, εύχομαι πραγματικά να υπάρχουν άνθρωποι γύρω σου με τους οποίους να νιώθεις κοντά, να νιώθεις γλυκά, να νιώθεις οικειότητα. Εύχομαι να έχεις την υγειά σου, καλό μου παιδί. Εύχομαι αυτό το θεματάκι με το 9 σπαθί που έχεις βγάλει εκεί και το 7 των ράβδων να μην είναι και κάτι που να έχει να κάνει με την υγεία σου, αλλά και να είναι, θέλω να ξέρεις ότι δεν είναι κάτι σοβαρό. Μπορεί να μας δείχνει εδώ πέρα ένα χτύπημα, κάποιον λόγο που πρέπει να μείνεις λίγο παραπάνω στο κρεβάτι και να μην μπορείς να κάνεις όλα αυτά που θες, τις δραστηριότητες που θες. Ακόμα και στα καινούργια σου χόμπι, πρόσεχε, ας πούμε, πώς να σου το πω, κάνεις, ξεκινάς crossfit μέσα στο 2024, λέω εγώ τώρα ένα παράδειγμα. Μην το ξεφτυλίσεις, πρόσεχε τα γονατάκια σου, κατάλαβες τι θέλω να πω. Εύχομαι λοιπόν να έχεις την υγειά σου, εύχομαι να έχεις το πάνω χέρι σε όλα τα επίπεδα και γενικότερα εύχομαι να είναι μια πάρα πάρα πολύ καλή χρονιά για σένα. Εμείς θα τα πούμε εννοείται πάρα πολύ σύντομα. Φιλάκια πάρα πολλά, μην ξεχάσεις να κάνεις like, είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμένα και για το κανάλι. Αν θες λοιπόν να συνεχίσω να βγάζω βίντεο, θα πρέπει να μου κάνεις like. Επίσης κάνε subscribe αν δεν έχεις κάνει ακόμα, comment και share με τους φίλους σου. Καλή χρονιά, Σκορπίδι μου, bye!